Μπορεί τα σχολεία να ανοίγουν, τα γυμνάσια. Γιατί τα λύκια νομίζω ότι δεν ανοίγουν στι κόκκινε περιοχέ. Τα δημοτικά έχουν ανοίξει. Ναι. Η τηλεκπαίδευση όμω συνεχίζεται. Μα έμεινε εμά το κουσούρι. Δηλαδή, θέλουμε να εκπαιδευτούμε. Θέλουμε να δούμε, γνωρίζουμε. Και αν δεν γνωρίζουμε, να μάθουμε. Αλλά μπορεί και να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Σα το λέω να το ξέρετε. Κυρίως. Ο τηλεκπαιδευτικό να έρθει να δώσει γνώση. Να ξεκινάει το μάθημα. Έλα, 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 έλα. Αφήνω το κουδουνάκι μου εδώ, θα μου το κρεμάσουν μετά. Και έχουμε και νέο μαθητή στην τάξη, παρακαλώ τον Τζόρτζι, θέλω να σας πω, είναι νέος έτσι. Πήρε μεταγραφή από το γάμα 4 και ήρθε σε εμάς και ξεκινάω με πρώτη ερώτηση. Ναι. Ποιος είναι ο μαλακαήγητος? Τι σημαίνει μαλακαήγητος? Αυτή η φράση τι σημαίνει? Έχουμε και λέμε αυτό. Συγγνώμη, που έχει... ένα λεπτό να πω ότι υπάρχει και ένα είδος, έχουμε ένα θέμα με την ανάγνωση. Ανάγνωση. Ναι, αναγνώση και διαφορετικά το παιδί. Ναι. Είναι μαλακάβγητος. Μαλακάβγητος. Είναι συνδυασμός. Ναι, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν τέτοιο. Μαλακάβγητος είναι. Αυτός που έχει νοθρό βλέμμα. Τον αγαπώ. Αυτός που ζει στους πρόποδες του τα ηγετού. Ναι. Εξ και τα ηγετού, καταλαβαίνετε. Και αυτός που δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα πρόβατα από τα αρνιά. Ποιος είναι ο μαλακάβγητος, Ανίτα? Μου πέφτει. Ποιος είναι ο μαλακάβγητος? Τι είναι ο μαλακάβγητος? Τι είναι ο μαλακάβγητος? Κυκλοφορεί ανάμεσά μας ο μαλακάβγητος. Έχουμε φίλο που είναι μαλακάβγητος. Λες, μπορεί να είναι και αυτός που ζει στους πρόποδες του τα ηγέτου. Κάτσε, γιατί κάπου εκείνη το σπίτι μου στην Καλαμάτα, ρε φίλε. Να είμαι μαλακάβγητη. Κοιταχτείτε μέσα στο σπίτι σας να δείτε έχετε κάποιον μαλακάβγητο. Εγώ θα πω αυτός που έχει νοθρό βλέμμα. Το Α λέει η Ανίτα. Από τη μαλακότητα. Ναι, από τη μαλακότητα του βλέμματος. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο μαλακάβγητος, Νάνση Κόκκινη? Από τη μαλακότητα. Ναι, κοίταξε τώρα με αυτά που όλα και για τα τρία μαλακάβγητος θα μπορούσε να είναι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτός που δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα πρόβατα από τα αρνιά. Από τα αρνιά το γάμα λέει η Νάνση. Τζόρτζι, ποιος είναι ο μαλακάβγητος? Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτός που ζει στους πρόποβες του τα ηγέτη. Γιατί, Τζόρτζι? Γιατί θέλω να κάνω τη διαφορά, Ανίτα. Αυτό. Έχετε συναντήσει ποτέ μαλακάβγητο? Έχετε αναρωτηθεί τι είναι ο μαλακάβγητος? Ποιος είναι τελικά ο μαλακάβγητος? Πατάω μπουτόν. Είναι αυτός που έχει νοθρό βλέμμα, θέλω να σας πω. Μπράβο, Ανίτα. Ευχαριστώ. Και ρωτώ την Ανίτα, έχει συναντήσει ποτέ μαλακάβγητους? Πολλούς, αλλά αυτό είναι και πάρα πολύ ωραίο πολλές φορές. Είναι πολύ γοητευτικό σε ανθρώπους που έχουν ένα βλέμμα έτσι. Αυτό! Αρέσουν να πάει να το σώσει. Που δεν είναι στην τζίτα. Αυτό. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι. Πόσες θερμίδες καίμε κατά τη διάρκεια ενός οκτάωρου ύπνου? Ναι. Κοιμόμαστε. Πόσες θερμίδες καίμε? 500? Καίμε 190 ή 1200 θερμίδες με έναν οκτάωρο ύπνο, Ανίτα? Άμα είναι 1200, θα πέσω σε ύπνο σημώνυμη. Σημερινά και να ξυπνήσω. Θα πω 190, παιδιά. 190 λέει η Ανίτα Νάνση. Λοιπόν, 1200 θεωρώ ότι είναι πάρα πολλές. Ναι. Θα πω 500, για να μην πω 100. 500 θα πει, Νάνση. Τζόρτζι. Ναι. Σκέτος, ύπνος ή με όνειρο? Μπορεί να έχει περισσότερες θερμίδες στο όνειρο. Με ύπνο, σκέτο. Απλώς λιτός ύπνος. Θα πω 190. 190. Θέλω να σας πω ότι δεν είμαστε παχουλοί, είμαστε άϊπνοι, κυρίες και κύριοι. Γιατί καίμε πόσες θερμίδες? 500 θερμίδες. Για πάω να κοιμηθώ ένα οκτάωρο, σας αφήνω, έτσι. Πάω να ρίξω ένα νυπνάκο. 500 θερμίδες. Μη με κλέβεις, θα έρθω εκεί. Παιδιά, δεν είμαστε παχουλούλιδες. Δεν κοιμόμαστε, κουτούτσικα. Δεν έχουμε ύπνο. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι ο ύπνος βοηθάει πάρα πολύ. Και εγώ ήξερα στην ορμονική ισορροπία, αλλά ότι. Στην ορμονική ισορροπία θέλω να σας πω ότι. Και όλα με τις ορμόνες και με το θυροειδή γίνονται μεταξύ 2 με 3 η ώρα το πρωί. Άρα εκείνη την ώρα πρέπει να κοιμόμαστε. Εγώ εκείνη την ώρα είμαι πάντα όρθια. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. 2 με 3 τη νύχτα. Ναι. Λυσάς, ε. Ναι, λυσάει, λυσάει η κοπέλα. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Πόσα ποντίκια μπορούν να γεννηθούν από ένα και μόνο φιλικό ποντίκι μέσα σε ένα χρόνο? Έχουμε ένα ποντίκι στο σπίτι. Πόσα ποντίκια μπορεί να γεννήσει σε ένα χρόνο? 170? 450 ή 800 μικρά ποντικάκια μπορεί να γεννηθούν από ένα και μόνο φιλικό ποντίκι? Αυτή την πληροφορία, Ανίτα, γιατί τη χρειάζομαι. Έτσι. Θα πω 450 και φύγε. 450 θα πει η Ανίτα Νάνση. Εγώ θα πω 800. 800 θα πει η Νάνση. Ναι, ναι, ναι. Πολύ. Τζόρτζι. 170 πιστεύω. Πόσο? Το πρώτο, το Α.
170. Θέλω να σας πω εσείς που έχετε ποντικάκια στο σπίτι σας, ξέρετε μα πώς πολλαπλασιάζω το άτιμα. Ένα και μόνο θηλυκό ποντίκι μπορεί να γεννήσει. 800 ποντικάκια! Φανταστείτε ότι ένα και μόνο ποντίκι γεννάει μέσα σε ένα χρόνο. Νομίζω ότι γεννάει 6-7 φορές και κάνει από 10-20 την κάθε φορά. Και κάνει 800 σύνολο. Άστε λογαριασμό, αφού δεν το έχεις τον λογαριασμό. 10-20. Πάνω κάτω λέω. 800 γεννάει το ποντίκι. Το ένα ποντίκι. 800 μικρά γλυκούρικα ποντίκα. Γι' αυτό. Όπου υπάρχει ποντίκι, δεν πρέπει να υπάρχει ποντίκι, διότι μετά αυτά πολλαπλασιάζονται με ταχύτητα φωτός, να ξέρετε. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Πόσες τάσεις υπάρχουν μέσα στο βιβλίο Κάμα Σούτρα? Αυτό είναι εύκολο. 59, 69, 53. Το βιβλίο έχει, είναι γνωστό το βιβλίο, είναι ένα το βιβλίο. Και έχει συγκεκριμένες αριθμών τάσεων. Θα πω 59. 59 θα πει η Ανίτα, παρακαλώ. Ωραία. Εγώ θα πω 69. 69 για θα πει η Νάτσα. Ξέρεις, ναι. Να πεις το κλίμα. Να πεις το κλίμα, ναι. Τζόρτζι. Εγώ περίμενα παραπάνω ότι θα είχε, αλλά πιστεύω 69 και μπορείς εσύ όμως να κάνεις κάποια έτσι, κάποιες προσθέσεις του βιβλίου, δεν ξέρω ποτέ. Πόσο είπατε? 69. 69, λέει και ο Τζόρτζις και η Νάρση λένε 69. Πόσες τάσεις όμως, παιδιά, έχει το γνωστό βιβλίο Κάμα Σούτρα, παρακαλώ. 53. Κρίμα. Η Ανίτα, μπράβο. Άρα είναι μύθος το 69, να ξέρετε, να εμφίσατε. Αυτό είναι ένα μούφα, ξέρετε. Ναι, μην θεωρήσουμε ότι έχεις διαβάσει το Κάμα Σούτρα, να λέμε τώρα. Είναι ένα μικρό βιβλίο χρηστικό. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι. Πόσους γάμους έχει κάνει συνολικά η Πάμελα Άντερσον, παντρεύτηκε πριν από λίγες ημέρες κρυφά? 4 γάμους, 6 γάμους ή 9 γάμους, Ανίτα? Δηλαδή, μήνυμα έχει κάνει 4 γάμους. Θα και τη χωρίζουν κιόλας γρήγορα. 4 θα πω. 4 γάμους θα πει η Ανίτα. Νάνση. Λοιπόν, εγώ θα πω 6. 6 γάμους θα πει η Νάνση. 6. 6 κι εσύ. Θέλω να σας πω ότι από τον τελευταίο, από τον προηγούμενο άντρα που την χώρισε, είπε ήρθε εδώ. Με χρέωσε και μετά με χώρισε. Και ξαναπαντρεύτηκε. Πόσους γάμους συνολικά έχει κάνει? 6 θέλω να σας πω έχει κάνει η Πάμελα Άντερσον. Και προσφάτως. Ξέρει τι κάνει, ξέρει. Παντρεύτηκε τον σωματοφύλακά της κρυφά από τα φώτα της δημοσιότητας. Προλαβαίνω ακόμα μία κοντρόλ. Μπουμπούνα τη γρήγορα! Από ποιο σημείο το ανθρώπινο σώμα χάνει το 80% της θερμότητάς του? Από τις πατούσες, το κεφάλι ή την κοιλιά? Πατούσες, θα πω πατούσες. Πατούσες και εγώ στάνταρ. Κεφάλι. Κεφάλι. Όσοι δεν έχετε μαλάκια, πατάω το κουμπί. Πρέπει να φάω το κουμπί, διότι χάνουμε το κεφάλι. Καλά κάνω και κουφοράω τα σκουπιά μου και με κοροϊδεύετε με το σκουπί. Μονίμως. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον τηλεκπαιδευτικό Σωτήριο Καραμίτσα.